σφαγές, οι λαϊλασίες και άλλες φυκαλαιότητες εις βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων χριστιανών στη Σμύρνη και στις πόλεις και τα χωριά που ανακαταλαμβάνονταν από τον τουρκικό στρατό, οι μαρτυρικές πορείες των εχμαλώτων μέσα από τα τάγματα εργασίας, τα οποία είχε δημιουργήσει το τουρκικό εθνικιστικό καθεστώς και με το οποίο οδηγούσαν όλους τους εχμάλωτους Έλληνες και Αρμενίους στα βάθη της Ασίας, προκειμένου να παράσχουν υποτίθεται εργασία, αλλά στην ουσία αυτό το οποίο αποσκοπούσαν ήταν να εξαντληθούν από τις πολύ μεγάλες πορείες μέσα στην έρημο, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, και να πεθάνουν στο δρόμο προς τις περιοχές όπου τους οδηγούσαν, όπου βέβαια δεν έφταναν ποτέ, διότι πέθαναν στον δρόμο. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι γλίτωσαν και μπόρεσαν να επιστρέψουν από τα τάγματα εργασίας, τα οποία είχαν συστήσει τότε οι Τούρκοι. Έστρεψε πίσω με την ανταλλαγή των εχμαλώτων και των πληθυσμών στην Ελλάδα σε μια τραγική κατάσταση, όπου δεν γνωριζόταν καν, διότι δεν είχε μείνει ούτε η πέσανε και τα κόκαλά του είχαν μείνει μόνο πάνω του, από εξαιτίας των κακοχιών, όπου δεν έπιναν νερό, δεν τους έδιναν νερό, δεν τους έπιναν τα ούρα τους, περί παραδείγματι, δεν τους έδιναν φαγητά, έτρωγαν ό,τι βρίσκανε, έδειξαν τα έντομα, μέχρι τις ακαθασίες τους έτρωγαν. Μερικές φορές κιόλας, δηλαδή, προχωρούσαν και σε κανιβαλισμούς, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν, έτρωγαν τους νεκρούς τους. Αυτά ήταν τα τάγματα εργασίας, για τα οποία και θα μιλήσουμε και περαιτέρω. Και αυτές είναι οι μαρτυρικές πορείες των εχμαλώτων και των ομήρων προς το εσωτερικό της Ανατολής, η ακραία τρομοκρατία, ο σκληρός βασανισμός, η εξόδωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων και η εκδίωξη των υπολείπων από τις πατρογονικές τους εστίες, όπου ήταν εκεί τα τελευταία 2000 τα ερίσματά του, τα πολιτικά και τα διπλωματικά, λόγω ακριβώς της αλλαγής της τάσης των δίθεν πρώην συμμάχων μας, οι οποίοι επειδή άλλαξαν τα συμφέροντά τους επί το εποφελέστερο για αυτούς, άρχισαν να εγκαταλείπουν πλέον την Ελλάδα και να ξεχνούν όλα εκείνα τα οποία έβαλαν την Ελλάδα να κάνει για λογαριασμό τους. Ταυτόχρονα δεν ερμηνεύτηκε από την ελληνική πλευρά ορθά η πρώην γεωπολιτική αποστασιοποίηση των ΗΠΑ της Αμερικής, η αντίδραση της Γαλλίας και της Ιταλίας στο ενδεχόμενο, προσέξτε, ανασύσταση ενός νεοβυζαντινού κράτους, δηλαδή μιας ελληνικής περιφερειακής υπερδύναμης, στο οποίο οδηγούσε ενδεχόμενη εδραίωση της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Αυτός ίσως ήταν και ο μεγαλύτερος φόβος τους και για αυτόν τον λόγο δεν ήθελαν ποτέ μια Ελλάδα μεγάλη. Και μάλιστα αποτελεί και πάγια αυτές της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία αγγλική εξωτερική πολιτική έχει δηλώσει κατά καιρούς ιστορικά διαπιστωμένα ότι δεν θα αφαιθεί ποτέ η Ελλάδα να γίνει μεγάλη, να γίνει περιφερειακή δύναμη. Και βέβαια τους δίνουμε όλες τις δυνατότητες προκειμένου να μην γίνουν ποτέ. Διότι μην ξεχνάτε ότι ενεργούν πάντοτε οι Αγγλοσάξονες, όπου βλέπουμε λέμε Αγγλοσάξονες, το εννοούμε Άγγλους, Βρετανούς και Αμερικανούς, ενεργούν πάντοτε με το τίβιτε ύμπερα, δηλαδή διέρη και βασίλευε. Διερούν και βασιλεύουν. Και αυτό πιάνει πάρα πολύ στην Ελλάδα, διερούν και βασιλεύουν. Έτσι ώστε, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πραγματικά μια περιφερειακή υπερδύναμη, όχι όμως υπό τον τύπο της περιφερειακής υπερδύναμης, την οποία έχουν και την οποία ασκούν ως εξουσία οι Αμερικανοί ή όποιοι άλλοι, κυρίως οι Αμερικανοί, το ελληνικό έθνος είχε καταφέρει να εξαερώσει ολοκληρωτικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ευθύνη της Δύσης βέβαια είναι τεράστια. Οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης αφέθηκαν να εξαρτηθούν ή να προσιλοποιηθούν. Μετά την ίδια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η προστασία των ελληνικών και χριστιανικών πληθυσμών μπορούσε να διασφαλιστεί με την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία. Σε υπόμνημα του Βενιζέλου τον Νοέμβριο του 18 προς τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Λόιντ Τζορτζ, ο κριτικός πολιτικός έκανε γνωστές στην διεκδικήση της Ελλάδος στην Δυτική Μικρά Ασία, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά στην ίδρυση ανεξάρτητης δημοκρατίας της Αρμενίας. Ήταν ο πρώτος που ζήτησε να δημιουργηθεί ανεξάρτητη δημοκρατία της Αρμενίας και το ζήτησε ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, η πρώτη φορά.
Ο Βενιζέλος τον Φεβρουάριο του 1919 βρέθηκε στο ανώτατο συμμαχικό συμβούλιο για να παρουσιάσει και να στηρίξει τις ελληνικές θέσεις. Αρμένοι. Παρότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των νεκρών από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, περί τουλάχιστον 500 με 600 χιλιάδες εκτός των πολιτείων με μικρασιάτες έχασαν τη ζωή τους κάτω από φασανιστικές και απάνθρωπες συνθήκες. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι 50.000 νεκροί, 75.000 τραυματίες, περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς θύματα του μικρασιατικού πολέμου και της εγκληματικής πολιτικής, την οποία άσκησαν κατά καιρούς η δυτική και η ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία ήταν πολιτική, η οποία ήταν κοντόφθαλμη και δεν υπολόγιζε την αλλαγή διαθέσεων των ξένων. Σε δισεκατομμύρια διαδραχμές ανέρχονται οι υλικές καταστροφές και οι ζημίες από τον πόλεμο και τις ακίνητες περιουσίες που εγκαταλείφθηκαν ή καταστράφηκαν. Και να πιούμε. Και άρχισαν να αρπάζουν, να σφάζουν, να ατιμάζουν. Βοήθεια, βοήθεια, φώναζε ο κόσμος. Τα εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι. Έριχναν τους προβολείς. Σταματούσαν για λίγο οι Τούρκοι. Τη νύχτα θέλαμε να πάμε προς Βερούνας. Πήγαμε λίγο πιο έξω. Φρίκι. Βρεθήκαμε σε μια χαβούζα, έναν μεγάλο ανοιχτό λάκκο. Γύρω-γύρω, στα χείλια της χαβούζας, σπαρταούσαμε κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Έπαιρναν όποιον έπιαναν, το πήγαιναν στην άκρια της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι και το έριχναν μέσα στη χαβούζα και τα κορμιά τα άφηναν να σπαρταρούν γύρω-γύρω. Ήταν φοβερό. Όσοι το είδαν, τρελάθηκαν. Τα τρελοκομεία γέμισαν από τρελούς όταν ήρθαμε στην Ελλάδα. Εκεί σε αυτό το μέρος χάσαμε και τον πατέρα μου. Τον αδερφό μου τον έσφαξαν στο χωριό. Έβγαλαν μετά ιταλικά και ελληνικά πλοία και μας πήραν. Μπορούσατε να καταλάβετε το κλίμα που επικρατούσε. Στην προκυμαία της Μύρνης, στην προκυμαία του Κιέ, όπως λέγεται αυτή, λέει ένας Αρμένιος ιστορικός, ο Χαουσπιάν, στη σελίδα 231 της ιστορίας του, ότι οι άνθρωποι που περιμένανε εκεί ήταν πάνω από 300.000 και όταν άρχισε ο σκοτωμός, επειδή κανείς δεν κουνιόταν από το λιμάνι και όλοι περιμένανε να μπουν στα πλοία να φύγουν και δεν κάνανε ούτε μπρος ούτε πίσω, γιατί πίσω ήταν οι τσέπες, μπροστά ήταν το νερό, ήταν η θάλασσα, ακόμα λέει και οι νεκροί κρατιόνταν όρθιοι. Επίσης, Γερμανού στρατηγού στην Έλεκτρο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του τυπικού γενικού εκπαιδευτικού στρατού, σκόβανε τα χέρια με τα σπαθιά τους για να μην ανέβουν πάνω. Κάποιος δεν είχε χέρια και πιάστηκε με τα δόντια, του κόψαν το κεφάλι. Για να μην ανέβουν πάνω στα καράβια τους, δίθεν για να μην βυθιστούν τα καράβια, τα αγγλογαλλικά και τα ιταλικά. Και επίσης το χειρότερο που θα σας πω. Με την αλλαγή της κυβέρνησης από τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη με το Λαϊκό Βασιλικό Κόμμα, αφενός αντικαταστάθηκαν 2.000 αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Απέσυναν δηλαδή τους διοικητές των μικρασιατικών μαθογών που είχαν παγιώσει την ελληνική ζώνη και πρωτοποθέτησαν άλλους καινούριους και άπειρους στο θέμα. Στη συνέχεια προέλασαν μέχρι την Άγκυρα, που καμιά δουλειά δεν είχαμε, αποδυναμώνοντας τη γραμμή άμυνας και απομακρυνόμενοι από τους σταθμούς ανεφοδιασμού και έτσι εκπλήθηκε η πιστοχώρηση και η καταστροφή. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Καλύτερα να μείνουν εδώ, στη Μικρασία, να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα, αυτοί θα ανατρέψουν τα πάντα. Η φράση αυτή δόθηκε ως απάντηση στον νεαρό τότε πολιτικό Γεώργιο Παπανδρέου που ρώτησε «Γιατί δεν ειδοποιείτε τον κόσμο να φύγει» όπως αναφέρει ο ιστορικός Γρηγόρης Δαφνής. Έτσι λοιπόν τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι διεθνείς διεκδικήσεις και πιέσεις, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σκυπρή, την Ατάλεια και αργότερα και τη Σμύρνη, η επανάσταση στη Ρωσία, οι υπεραρχίες που έστειλε εκεί μαζί με τους δυτικούς συμμάχους και η Ελλάδα των Βενιζέλων, το ψευτοδήλωμα Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, αυτή ήταν η αιτία
που χάθηκε η Μικρά Ασία και υπήρξε η μικρασιατική καταστροφή. Αυτό λοιπόν, αυτά εδώ δεν μπορούν να ξεχαστούν τα οποία έγιναν. Εμείς καλούμεθα να τα θυμόμαστε, διότι ό,τι ξεχνούμε πάμε να υπάρχει από τους ανθρώπους μέχρι τις μήνες.